Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι η σημερινή, αδελφοί μου χριστιανοί, η τρίτη Κυριακή των νηστειών και τίθεται εις προσκύνησιν ο Τίμιος Σταυρός. Ας θυμηθούμε για ποιον λόγο η Αγία μας Εκκλησία θέτει τον Τίμιο Σταυρό προς προσκύνησιν. Γράφει ο συναξαριστής ότι τη αυτή ημέρα Κυριακή Τρίτη των νηστειών την προσκύνηση εορτάζουμε του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Τον Σταυρόν γη σύμπασα προσκυνησάτο, διούπερ έγνοκε σε προσκυνήν λόγε. Με την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού που γίνεται από όλα τα σύμπαντα, μαθαίνουμε ουσιαστικά να προσκυνούμε τον Ιησού Χριστό, τον Λόγο του Θεού. Κατά την παρούσα λοιπόν Τρίτη Κυριακή των νηστειών εορτάζουμε την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού δια τας ακολούθως αιτίας. Και ο συναξαριστής γράφει τέσσερις λόγους. Ουσιαστικά είναι πέντε οι λόγοι όμως που αναφέρει και ας τους δούμε. Πρώτον, επειδή δια της τεσσαρακοθημέρου νηστείας, τρόπον τεινά, σταυρούμεθα και νεκρούμεθα και εμείς από τα πάθη και λαμβάνομεν αίσθηση πικρίας με το να ακιδιόμεν και να καταπίπτωμεν. Είναι δηλαδή λογικό, λέγει, ότι μέσα στην νηστεία σταυρούμεθα και νεκρούμεθα και εμείς από τα πάθη και έχουμε και μια αίσθηση πίκρας και πολλές φορές πέφτουμε στην ακιδεία και καταπίπτουμε από τις δυνάμεις, δηλαδή εγκαταλειπόμαστε μερικές φορές. Δια τούτο προτίθεται ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός προς υποστηριγμόν ημών και ανάμνηση του πάθους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τρόπον τεινά, κατά κάποιον τρόπο, παραμυθούμενος, μας παρηγορεί, παραμυθούμενος ημάς ο Σταυρός και λέγον, εάν ο Χριστός, Θεός ον αληθινός, δεν έγινε σωστή εκτύπωση, αλλά θυμάμαι νομίζω να σας τα πω από μνήμης ότι αν και τον Χριστό έγινε ο Τίμιος Σταυρός και αδικήθηκε εκείνος, πρέπει να παίρνουμε κουράγιο. Πώς εμείς πρέπει να στηριζόμαστε από το πάθος του Κυρίου μας και να παίρνουμε δύναμη από το πάθος του Κυρίου. Αν εκείνος δηλαδή έπαθε, πόσο εμείς δεν πρέπει να πάθουμε. Οπότε, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, στηριζόμαστε. Μια άλλη αιτία, η οποία μας λέγει ο συναξαριστής, είναι αυτή. Ότι δηλαδή, όπως ένας βασιλιάς, ο οποίος μέλει να υπάγει εις πόλην ή τόπον τεινά, προπορεύονται εσημαίε και τα σκύπτρα, με τα δετάφτα έρχεται και ο βασιλεύς νικητής και θριαβευτής, δηλαδή προηγείται πρώτα, προηγούνται τα σκύπτρα, μια λιτανία γίνεται πριν από τον βασιλέα και μετά έρχεται ο βασιλεύς, έτσι και ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, επειδή μέλει ύστερον από λίγο να δείξει ημάς την κατά του θανάτου νίκην και να παρουσιαστεί δεδοξασμένος στην ημέρα της Αναστάσεως, δια τούτο έστειλε πρώτερον το σκύπτρον αυτού, τη βασιλική σημαίαν, των ζωπιών λέγω σταυρών, ώστις γεμίζει τα σκαρδία ημών από χαράν και αναψυχήν και μας προετοιμάζει δια να υποδεχθόμεν με το λίγον και αυτόν τον βασιλέα και να τον ανεφημίσουμεν ως λαμπρόν θριαβευτήν. Ενδέ το μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής, και αυτός είναι ένας τρίτος λόγος, παρουσιάζεται το Τίμιο Ξύλο, επειδή η Αγία Τεσσαρακοστή ομοιάζει με την πικράν πηγήν της Μεράς από την Παλαιά Διαθήκη, από την έξοδο του Ισραήλ, δια τη συντριβή του σώματος και δια την πικρίαν και ακιδίαν, ή της προέρχεται από την νηστεία. Δηλαδή, με εκείνη την πηγή η οποία δεν πρόσφερε
καλό νερό στους Ισραηλίτες, σε αυτούς που ποθούσαν να προσεγγίσουν. Ευχαριστώ. Σε αυτούς που ποθούσαν να ξεδιψάσουν τη δίψα τους, η πηγή αυτή δεν πρόσφερε καλό νερό, αλλά έγινε ένα θαύμα. Καθώς λοιπόν μέσα εις εκείνην ο προφήτης Μωυσής έβαλε το ξύλο, το οποίο το έδειξε ο Θεός, και την εγλίκανε την πηγή, δηλαδή εγλίκανε το νερό και έγινε πόσιμο, ούτω και ο Θεός, ώστις διαπέρασαν ημάς από την οητήν Ερυθράν και των οητών Φαραώ με το ζωοποιό ξύλο του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, γλυκαίνει την από της νηστείας πικρίαν και παραμυθείται ημάς τρόπον τεινά, ως εις την έρημον ευρισκομένους, έως να μας φέρει εις την οητήν Ιερουσαλήμ και το μέσον της Αγίας Αναστάσεως. Ένας άλλος λόγος δυνάμεθα να πούμε, και έναν άλλο λόγο να εννοήσουμε την υπόθεση ή της, επειδή ο Τίμιος Σταυρός ξύλων ζωής λέγεται και είναι εκείνο δε το γραφικό ξύλων εις το μέσον του παραδείσου της Εδέμ ή το πεφυτευμένον αρμοδίως και οι θεότατοι πατέρες το τίμιο ξύλο του Σταυρού, το καταλήθεια ξύλο ζωής, εις το μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής κατεφύτευσεν εφενός με τη λεμαργίαν του Αδάμ εθυμίζοντες, εφετέρου δε και τη λύτρωσιν εκείνου δια του παρόντος ξύλου δεικνύοντες, επειδή το ξύλον τούτο τρώγοντες ουχή μόνο δεν αποθνίσκομαι, αλλά ζωοποιούμεθα. Και έναν πέμπτο λόγο βρίσκει ο συναξαριστής, ότι όπως λέγει ένας δρομέας, ο οποίος πορεύεται, τρέχει σε έναν δρόμο ανηφορικό και κοπιαστικό, κάπου στη μέση της διαδρομής κουράζεται, θέλει να βρει ένα ευσκιόφυλλο δέντρο, μια δροσερή μεριά, να πάει να ξαποστάσει, αυτό το ευσκιόφυλλο δέντρο που παρέχει τη σκιά του και τη δροσιά του είναι ο Τίμιος Σταυρός σε μας που αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στην Ανάσταση. Από τον κόπο της νηστείας βρίσκουμε ξεκούραση στη σκιά του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος μας φυλάει και μας προστατεύει, μας δροσίζει, μας χαρίζει ό,τι αγαθά μπορεί να μας δώσει, μας δίνει. Λοιπόν, αυτές είναι οι πέντε ουσιαστικά αιτίες, οι λόγοι τους οποίους αναφέρει ο συναξαριστής γιατί, για ποιο λόγο τίθεται εις προσκύνηση ο Τίμιος Σταυρός. Για ας δούμε λοιπόν το Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας. Το Ευαγγέλιο αναφέρεται και λέγει πως οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό. Και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό και να μη σηκώσει το σταυρό. Έχω μιλήσει στο παρελθόν πολλές φορές πάνω στο Ευαγγέλιο. Σήμερα θα προσπαθήσω να τονίσω μόνο ορισμένα σημεία του Ευαγγελίου, πολύ σημαντικά, επειδή και η ώρα σήμερα πέρασε λόγω της τελετής που κάναμε της σταυροπροσκυνήσεως. Να δούμε λοιπόν συνοπτικά ορισμένα θέματα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος στο 8ο κεφάλαιο και στον 34 στίχο: «Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτομη. Τότε προσκάλεσε το πλήθος του λαού μαζί με τους μαθητάς του και τους είπε, όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και έτσι ας με ακολουθεί». Από αυτό καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι ο Χριστός δεν υποχρεώνει κανέναν, αλλά μάλλον θα λέγαμε πως θέλει να έχει ακολούθους του εθελοντές που εθελοντικώς να τον ακολουθούν. Λέγει ένας πατήρ: «Ώρα δε ότι ουκ είπεν ως καν μη θέλει τις αποθνισκέτο». Κοίταξε, λέει, πως δεν λέει ότι και να μη θέλει κάποιος να πεθάνει, αλλά όστις θέλει
όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ουδένα γαρφησί διάζομαι, κανέναν λέγει δεν διάζω. Επίγαρα αγαθά καλό, ού επί κακά. Δεν καλώ κάποιον να κακοπάθει, αλλά κάποιον τον καλό, τον καλό κοντά μου να με ακολουθήσει για καλά πράγματα. Ίνα δεν τον καλό λοιπόν να κακοπάθει, ού επί κακά, ίνα και αναγκάσω, ώστε ήτης ου θέλει, ουδέ άγιος εστί τούτον. Όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί όμως να γίνει άγιος αν δεν θέλει. Ούτε άγιος δεν μπορείς να γίνεις αν δεν θέλεις. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πιο καλά. Και ώρα πως και ακατανάγκαστον ποιήν το λόγον. Ακατανάγκαστον, δεν σε αναγκάζει με το λόγο αυτό σε καμιά περίπτωση ο Κύριος. Ουδέ γαρύπεν ότι καν βούληστε, καν μη βούληστε, δι τούτο ημάς παθήν. Δεν είπε, λέει, αν θέλεις και αν δεν θέλεις, αυτά θα πάθεις. Αλλά πώς, ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Ού βιάζομαι, ού καναγκάζω, αλλά έκαστον Κύριον της εαυτού προαιρέσεως ποιώ. Μας κάνει ο Κύριος Κυρίους εμάς της προαιρέσεως μας, της θελήσεως μας. Εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν το κάνουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν ακολουθούμε τον Χριστό. Αλλά αν θέλουμε, τον ακολουθούμε. Είμαστε λοιπόν κύριοι της προαιρέσεως. Ο Κύριος το αυτεξούσιόν μας, την ελευθερία μας, δεν την καπηλεύεται, δεν την καταδυναστεύει. Μας αφήνει ελεύθερους. Ως τη θέλει ή τη θέλει ο πίσω μου ερθύν. Ού βιάζομαι, ούκ αναγκάζω, αλλά έκαστον Κύριον της εαυτού προαιρέσεως ποιώ. Διώ και λέγω ή τη θέλει. Ο Χριστός, αδερφοί μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή σέβεται την ελευθερία μας, δεν αναγκάζει αλλά προτρέπει. Χρειάζεται να υπομείνετε πολλούς σκόπους, πολλούς κινδύνους, εάν έχετε σκοπό να με ακολουθήσετε. Μπορώ βέβαια, επειδή είμαι Υιός του Θεού, να μην σε αφήσω να συναντήσεις δυσκολίες στη ζωή σου. Αλλά δεν το θέλω και δεν το θέλω προς χάρη σου, ώστε και ο ίδιος να συνεισφέρεις κάτι και να καταστείς άξιος για μεγαλύτερες τιμές. Καθώσον ούτε και αν κανείς είναι αγωνοθέτης και έχει αθλητή φύλο, κάποιος δηλαδή ο οποίος ορίζει ένα άθλημα και βάζει τους κανόνες ενός αθλήματος, αλλά έχει έναν αθλητή από αυτούς που συναγωνίζεται φύλο, κανένας λέει αγωνοθέτης, ούτε λοιπόν και αν κανείς είναι αγωνοθέτης και έχει αθλητή φύλο, θα θελήσει να το στεφανώσει και μόνο από χάρη. Αλλά θα το κάνει αυτό και για τους σκόπους του και προπάντων θα το κάνει γι' αυτό, επειδή τον αγαπά. Έτσι και ο Χριστός αυτούς που τους αγαπά περισσότερο, αυτούς προπάντων θέλει να προκόπτουν και με τη δική τους προαίρεση και όχι μόνο από την βοήθειά του. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως μία είναι η αλήθεια που είπε εδώ ο Χριστός σε αυτήν την εντολή. Δηλαδή σε ποια εντολή? Σε αυτήν που μόλις προαναφέραμε. Ως τη στέλνει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτον το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Φαίνεται σαν μία εντολή, αλλά δεν είναι μία εντολή. Είναι τρεις οι εντολές, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τρία είναι τα λεγόμενα. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του, το να σηκώσει το σταυρό του και το να με ακολουθήσει. Τι σημαίνει το να απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του? Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέγει ο Χρυσόστομος, για να κατανοήσουμε καλά ότι δεν είναι ένα εύκολο Ευαγγέλιο αυτό, δεν είναι μια εύκολη εντολή και όποιος θέλει να ακολουθήσει θα υποστεί πολλά. Τι σημαίνει λοιπόν το να απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του? Σημαίνει πως τέτοια αδιαφορία θέλει να δείχνουμε για το σώμα μας, ώστε είτε το μαστιγώνουν, είτε το βασανίζουν, είτε το καίνε, είτε οτιδήποτε το κάνουν, να μην το λυπούμαστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Φοβερός λόγος. Εμείς που είμαστε οι αυτούριδες, που αγαπούμε τόσο πολύ το σώμα, που το φροντίζουμε, που μια παρανυχίδα κάτι να πάθει αρρωσταίνουμε ολόκληροι,
Πρέπει να μην λυπούμαστε καθόλου ό,τι και να συμβεί στο σώμα μας. Γιατί αυτό σημαίνει να το λυπάται κανείς. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει να το λυπάται κανείς. Ότι να χαίρεται ουσιαστικά, έτσι θα μας πει σε λίγο, να υποφέρει το σώμα. Μάλιστα ο Χριστός δεν είπε να μην λυπάται κανείς τον εαυτό του, αλλά είπε το πολύ περισσότερο από αυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δηλαδή να μην έχει τίποτε κοινό προς τον εαυτό του, αλλά να το παραδίδει στους κινδύνους ο ίδιος, στους αγώνες, και η στάση του να είναι τέτοια σαν κάποιος άλλος να έπασχε όλα αυτά. Και δεν είπε ας αρνηθεί τον εαυτό του, αλλά ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Με αυτό δείχνει τον υπερβολικό βαθμό της αρνήσεως. Τι σημαίνει όμως και το άλλο, το να σηκώσει κάποιος το σταυρό του, γιατί είδαμε τι θα πει να απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του, αλλά τι θα πει να σηκώσει το σταυρό του. Σημαίνει το εξής. Για να μην νομίσεις ότι πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου μόνο σχετικά με τα λόγια, δηλαδή μόνο όταν σε βρίζουν, μόνο όταν σε ονειδίζουν, λέει και μέχρι πόσο πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Δηλαδή μέχρι θανάτου, και μάλιστα ατιμωτικού θανάτου. Για το λόγο αυτό δεν είπε να απαρνηθεί τον εαυτό του μέχρι θανάτου, αλλά είπε ας σηκώσει το σταυρό του, δηλώνοντας τον ατιμωτικό θάνατο, πράγμα που θα συμβεί όχι μία φορά, αλλά ούτε δύο, αλλά σε όλη τη ζωή πρέπει να το κάνει αυτό. Σε όλη του τη ζωή πρέπει να σηκώνει το σταυρό του ο χριστιανός. Συνεχώς, λέγει ο Χρυσόστομος, να φέρνεις στη σκέψη σου το θάνατο αυτόν και κάθε μέρα να είσαι έτοιμος για σφαγή. Εγώ, λέει, θέλω τον αγωνιστή μου, λέγει ο Χριστός, να παλεύει μέχρι σέματος και οι αγώνες του να γίνονται μέχρι σφαγής, ώστε και αν χρειαστεί να υπομείνουμε και θάνατο, είτε θάνατο ατιμωτικό, είτε θάνατο επικατάρατο, είτε να διασύρεται η υπόλοιψή μας, πρέπει όλα να τα υποφέρουμε με γενναιότητα και μάλιστα προπάντων να χαιρόμαστε. Είναι φοβεροί οι λόγοι αυτοί. Δεν μπορούμε με το μυαλό μας να το συνειδητοποιήσουμε τι θέλει ο Χριστός από εμάς και πώς ερμηνεύουν οι πατέρες αυτά τα λόγια του Κυρίου. Και τρίτο σημείο. Τι σημαίνει το να με ακολουθεί. Είδαμε τι σημαίνει να απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του. Βαρύς λόγος. Είδαμε τι σημαίνει να σηκώσει κάποιος το σταυρό του. Πολύ βαρύς λόγος. Για να δούμε τι σημαίνει το να με ακολουθεί, είπε ο Κύριος. Γράφει ο Χρυσόστομος. Και ας με ακολουθεί. Επειδή δηλαδή είναι δυνατό και να πάσχει κάποιος, να παθαίνει, να έχει παθήματα, να έχει όλα αυτά που είπαμε, αλλά να μην ακολουθεί τον Χριστό. Όταν δεν υφίσταται τα παθήματα προς χάρη του, προς χάρη του Χριστού. Διότι και οι ληστές, λέει, υφίστανται πολλά φοβερά παθήματα, καθώς και οι τιβωρίκοι και οι απατεώνες. Δια να μην νομίσεις ότι αρκεί η ύπαρξη των δεινών, ότι με τα δεινά θα σωθείς, αν υποφέρεις, αν κάνεις υπομονή, αν σηκώνεις το σταυρό σου, αν αρνείσαι τον εαυτό σου, για να μην νομίσεις ότι αυτά θα σου δώσουν τη σωτηρία, προσθέτει και την υπόθεση των δεινών. Ποια είναι αυτή? Να ακολουθείς αυτόν τον Χριστό πράττων και πάσχων όλα αυτά και όλα να τα υπομένεις δι' αυτόν και να έχεις και τα άλλα είδη της αρετής. Πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα αντέχεις, να αρνείσαι τον εαυτό σου και να σηκώνεις το σταυρό, γιατί το ζητάει ο Κύριος, για την αγάπη του Χριστού. Όχι γιατί έτσι συνέβη στη ζωή σου να έχεις κακοτυχίες, να έχεις πόνους, να έχεις προβλήματα διάφορα και σηκώνεις όλα αυτά με υπομονή, γιατί είσαι ένας καλός άνθρωπος, υπομονητικός και έχεις χαρακτηριστικά που σε βοηθούν να σηκώσεις τα προβλήματα. Τα κάνεις αυτά, αρνείσαι τον εαυτό σου, επιτρέπεις τον εαυτό σου να μαρτυρήσει, να χύσει το αίμα του, ακόμα και θάνατο να υποστείς για την αγάπη του Χριστού. Αλλά δεν φτάνει πάλι μόνο αυτό. Αλλά πρέπει να φροντίζεις και τα άλλα, λέει, είδη της αρετής.
καθώσον αυτό ακριβώς φανερώνει το ας με ακολουθεί, ώστε υφιστάμενος κανείς τα δεινά να μη επιδεικνύει μόνο ανδρεία, αλλά και σοφροσύνη και ποιήκεια και κάθε είδος ευσεβίας. Αυτό το βλέπουμε στους Αγίους Μάρτυρες, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι στη φυλακή, οι οποίοι ήταν βασανισμένοι, μαρτυρούσαν ξεσκισμένοι από τα όργανα βασανιστηρίου που είχαν οι διώκτες τους, και όμως όποιος τους πλησίαζε δεν έδειχναν δεν έδειχναν όμως το μαρτύριό τους σαν παράδειγμα, αλλά είχαν τρόπους ωραίους, νουθετούσαν, συμβούλευαν, βοηθούσαν, παρηγορούσαν, μέχρι που όσοι τους πλησίαζαν έλεγαν «Μα εμείς πήγαμε να τον παρηγορήσουμε», και αυτός μας παρηγορούσε. Δηλαδή είχε τη δύναμη να σηκώσει το σταυρό του και να μας βοηθήσει. Γι' αυτό λέει πρέπει να καλλιεργείς και τις άλλες αρετές. Τι σημαίνει το να δώσεις το σώμα σου για σφαγή? Τι σημαίνει το να αντέχεις την αρρώστια, τα βάσανα και τα λοιπά, και να είσαι νευριασμένος και να βρίζεις τους πάντες και να οι άλλοι που είναι μαζί σου να δεινοπαθούν, επειδή εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν αντέχεις τον πόνο, αλλά ξεσπάς στους άλλους. Όχι. Όλες τις αρετές πρέπει να τις εφαρμόζεις, και όχι μόνο απλά να δείχνεις ανδρεία, να υπομένεις το σταυρό. Διότι λέει αυτό σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό όπως πρέπει. Να φροντίζει δηλαδή και δια τα άλλα είδη της αρετής και τα πάντα να υφίσταται δι' αυτόν. Καθώσον υπάρχουν και εκείνοι, υπάρχουν γιατί στο αντίποδα, και εκείνοι που ακολουθούν τον διάβολο και πάσχουν αυτά και παραδίδουν τις ψυχές τους προς χάρη του διαβόλου. Εμείς όμως πρέπει να τα πάσχουμε χάρη του Χριστού, μάλλον ουσιαστικά χάρη του εαυτού μας. Εκείνοι μεν διαναβράσουν τους εαυτούς τους και στην εδώ ζωή και στην εκεί ζωή, εμείς όμως για να κερδίσουμε και την εδώ και την εκεί ζωή. Πώς λοιπόν δεν είναι απόδειξη της πιο φοβερής ανοησίας το να μην δείχνουμε ούτε την ιδία ανδρεία με αυτούς που οδηγούνται στην απώλεια, και όλα αυτά τη στιγμή που πρόκειται να κερδίσουμε τόσους στεφάνους, βάζει εδώ ένα κριτήριο και βάζει να ζυγιστούμε. Καλά, δεν αξίζουμε εμείς οι χριστιανοί ούτε σαν αυτούς τους ανθρώπους του διαβόλου, τους διαβολοανθρώπους που αντέχουν βάσανα, που αντέχουν συκοφαντίες, που αντέχουν πολέμους επειδή προσκυνούν τα είδωλα, επειδή προσκυνούν τον διάβολο. Αντέχουν. Γιατί? Για να χάσουν. Γιατί κάνουν όλα αυτά που κάνουν? Για να χάσουν και αυτή τη ζωή αλλά και την ουράνια. Και εμείς που έχουμε τον Χριστό και πρέπει να τον ακολουθήσουμε δια του Σταυρού, τον Χριστό μας, δεν μπορούμε τίποτε να πάθουμε, δεν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε ουσιαστικά και να αρνηθούμε τον εαυτό μας, ενώ έχουμε τόσα πολλά να κερδίσουμε. Γιατί βέβαια, σε αντίθεση με εκείνους οι οποίοι υπηρετούν τον διάβολο, εμείς έχουμε βοηθό τον Χριστό. Ας σταματήσω εδώ, αδερφοί μου, αυτόν τον λόγο, γιατί πέρασε η ώρα. Θα συνεχίσουμε μετά την ομιλία που θα κάνουμε στο αρχονταρίκι μας για το θέμα του Τιμίου Σταυρού, σε σχέση ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το αίτη των τρόπιων που καταδιώκει, που καταστρέφει, που καταργεί τη δύναμη του διαβόλου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε, ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Τίμιο Σταυρό και προσκυνεί τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού δεν υποφέρει από δαιμόνια. Δεν υποφέρει από δαιμόνια. Ο Σταυρός του Κυρίου μας διώχνει τα δαιμόνια. Και αυτό είναι μια μεγάλη είδηση για τον κόσμο το σημερινό, ο οποίος είναι δαιμονισμένος εμπολής, ότι πρέπει να προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό και όχι να τον καταργεί. Βλέπουμε ότι είμαστε σε μια εποχή που ο Σταυρός του Κυρίου ενοχλεί τους αντίχριστους. Γι' αυτό τον βγάλαμε το Σταυρό του Κυρίου από το κοντάρι της σημαίας και βάλαμε το γλόμπο. Γι' αυτό καταργούμε το Σταυρό του Κυρίου σιγά σιγά από τις σχολικές αίθουσες, από τα δικαστήρια, από τα νοσοκομεία. Υπάρχουν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης αυτής, που πετούν τον Τίμιο Σταυρό στα σκουπίδια. Είδαμε τους
εκείνη τη συναυλία με το μουσικό συγκρότημα των Iron Maiden που υμνεί ο Μητροπολίτης Καβάλας, να πετάει, να πετούν τον Τίμιο Σταυρό, να πετούν το σύμβολο του Τίμιου Σταυρού και να το καταπατούν. Βλέπουμε στην ουσία στη Μυτιλίνη, μην ξεχνούμε τι κάνουν οι αντίχριστοι που για όσους πάνε να ανορθώσουν το σφασμένο σταυρό σε αυτό το νησί, τους περνούν από δικαστήριο και η κυβέρνηση τους κατηγορεί για ακροδεξιούς και φασίστες, γιατί τιμούν τον Τίμιο Σταυρό. Ο διάβολος δεν αντέχει την τιμή του Τίμιου Σταυρού. Όποιος προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό απαλλάσσεται από τα δαιμόνια, και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος για τον άνθρωπο και για την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αμήν, αδελφοί μου. Μακεδονία, τσακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία, τσακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε